Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. Ιστορική στιγμή για την ιατρική, η ανακοίνωση του πρώτου εμβολίου κατά της ελονοσίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το εδώ και χρόνια αναμενόμενο εμβόλιο κατά της ελονοσίας συνιστά σημαντικό επίτευγμα της επιστήμης για την παιδική υγεία, καθώς πρόκειται να σώσει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Μόνο το 2019 στην Αφρική έχασαν τη ζωή τους από την όσο 260.000 παιδιά και βρέφη. Malaria being potentially the largest killer of humans on this planet over history. Remains a major cause of disease and death in Africa. Η ελονοσία μεταδίδεται από τα κουνούπια. Είναι ένα παράσιτο που εισβάλλει στα κύτταρα του αίματος και τα καταστρέφει. Το εμβόλιο RTSS στοχεύει στον τύπο που είναι πιο κοινός και θανατηφόρος στην Αφρική. The entire pet occupancy, at least more than 70% with malaria. I was a little bit of fever and the baby was not feeling, the baby was not playing as usual. Η ενοσοποίηση ωστόσο αργεί ακόμα. Το εμβόλιο απαιτεί 4 δόσεις για να είναι αποτελεσματικό. Οι πρώτες 3 χορηγούνται στους πρώτους μήνες ενός ενός βρέφους και η τέταρτη στον 18ο μήνα. The head of the WHO calls the vaccine a gift to the world and is urging vaccinations to start across the continent immediately. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από ελονοσία πεθαίνει στον κόσμο ένα παιδί κάθε 2 λεπτά. Επόμενη κίνηση, η χρηματοδότηση της εκστρατείας εμβολιασμού.